Με σύμμαχο τον καιρό και με εκατοντάδες κόσμου να πλημμυρίζουν τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, η αντιπροσωπεία του Δήμου καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της Ιταλικής Κοσέντσα υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για μια στενότερη σχέση με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Πέρυσι, στην ίδια οργάνωση που είχαμε κάνει με το Δήμο Θεσσαλονίκης, υπογράψαμε και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την Κοσέντσα, με την Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης. Έγινε μία επίσκεψη αντίστοιχη στην Καλάμπρια, στην Κοσέντσα, στο τέλος της Άνοιξης και εκεί αποφασίστηκε αυτή η σχέση που ξεκίνησε με το Δήμο Θεσσαλονίκης να διευρυνθεί. Σήμερα θα υπογράψουμε και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κοσέντσα και επιπλέον το Δίκτυο Βυζαντινών Πόλεων που έχει ξεκινήσει με έδρα τη Θεσσαλονίκη θα εντάξει και την Κοσέντσα, γιατί εκεί ήταν μια μεγάλη έκπληξη όταν πήγαμε. Όλες οι εκκλησίες τους είναι, να μην πω βυζαντινές, ελληνικές. Είναι καθαρά στο δικό μας το στυλ και έτσι θα ενταχθεί και εκείνη η περιοχή σε αυτό το δίκτυο πόλεων. Είναι θετικό. Και όχι μόνο είναι θετικό, είναι η ευκαιρία να βρίσκονται οι άνθρωποι, να ενώνονται κουλτούρες, να δείχνει η Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει ένα πρόσωπο τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει και μέσα στο φθινόπωρο είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Σε ό,τι αφορά τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για την Βυζαντινή Θεσσαλονίκη να δείξει ότι πραγματικά αυτό το εγχείρημα που ενώνει την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και προκαλεί μια νέα τουριστική ροπή για την πόλη είναι εφικτό. Η αντιπροσωπεία από την Ιταλία εντυπωσιάστηκε από τον παλμό της πόλης αλλά και τη μεγάλη συμμετοχή επιχειρηματιών της Βορειοελλάδος, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με ιταλικές επιχειρήσεις. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε. Σήμερα θα υπογράψουμε και άλλα μνημόνια συνεργασία με φορείς της πόλης και θέλουμε να συνεχίζουμε σε αυτό τον δρόμο γιατί έχουμε πολλές ιδέες που πρέπει να γίνουν πράξη έτσι, για το μέλλον και της πόλης της Κοζίνθα και για την πόλη της Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Επιμελητηρίων Τουρκίας σαν εμπορικό σύλλογος, με το TKDAK, με το επιμελητήριο TKDAK σαν εμπορικό σύλλογος Θεσσαλονίκης. Και σαν Βυζαντινή Θεσσαλονίκη έχουμε υπογράψει συνεργασίες με όλες τις Μητροπόλεις της Βορείου Ελλάδος, με τα πανεπιστήμια και με το Πατριαρχείο που είναι η σημαντικότερη συνεργασία που κάναμε. Απολαμβάνουμε τον υπέροχο καιρό και τα πολύ ωραία ιταλικά εδέσματα. Είναι μια συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με το Δήμο της Κονσέντζα, μιας πόλης της Καλάμπριας, της Νότιας Ιταλίας, η οποία πολύ σύντομα θα μπει και στο δίκτυο Βυζαντινών Πόλεων. Όπως βλέπετε και εσείς, ο κόσμος την αγκάλιασε, έχει ιδιαίτερη επιτυχία, την περίμενε, είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται. Φέτος είναι νομίζω πιο λαμπερή και μαζεύει περισσότερο κόσμο, μας βοήθησε βέβαια και ο καιρός. Έτσι. Είναι μια ωραία μέρα, δίνει ζωή στην πλατεία, κινούνται τα εμπορικά μαγαζιά.